Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά του Λιβάνου. Τέσσερις Έλληνες έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε στο υποσημείο Μάλτας ελληνικής πλειοκτησίας δεξαμενόπλιο Sea Tank. Η πλειοκτήτρια εταιρεία διέψευσε τηλεγράφημα ξένου δισογραφικού πρακτορείου ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο παιδιά. Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε στο δεξαμενόπλιο Sea Tank. Μεταξύ των θυμάτων, δύο Έλληνες ναυτικοί και η σύζυγή τους. Ο πλοίαρχος Δημήτρης Κονταράτος και η σύζυγός του Φλόρα. Ο πρώτος μηχανικός Ιωάννης Ποντικός και η σύζυγός του Παρασκευή. Νεκροί είναι και δύο Ρώσοι ναυτικοί. Στο Sea Tank που επέβαιναν 31 ναυτικοί, μεταξύ των οποίων 4 Έλληνες και 25 Ρώσοι, ξέσπασε πυρκαγιά στις 3 χθες τα ξημερώματα. Από τις φλόγες προκλήθηκε έκρηξη και η πυρκαγιά επεκτάθηκε στις καμπίνες του πληρώματος. Το πλοίο φλεγόταν επί 9 ώρες. Οι άλλοι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο υποπλοίαρχος Γιώργος Βοιατζής και ο αντλιορός Αντώνιος Αναστασίου, είναι καλά. Η εταιρεία Eastern Mediterranean Maritime, στην οποία ανήκει το πλοίο, διέψευσε τηλεγράφημα του πρακτορείου Associated Press, σύμφωνα με το οποίο από την πυρκαγιά στο Sea Tank έχασαν τη ζωή τους και δύο μικρά παιδιά. Ο 6χρονος γιος του άτυχου Ζεύγους Κονταράτου και ο 7χρονος γιος του Ζεύγους Ποντικού. Και τα δύο παιδιά δεν βρίσκονται στο πλοίο και είναι καλά. Οι υπεύθυνοι της πλειοκτήτριας εταιρείας δεν έκαναν δηλώσεις για το τραγικό δυστύχημα, ενώ η αγωνία στα σπίτια των αγνοωμένων κορυφώνεται. Όχι, σας παρακαλώ, έσκασε και δεν παράξει. Η πλειοκτήτρια εταιρεία μοίρασε στους δημοσιογράφους ένα δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω της ξαφνικής επιδείνωσης του καιρού κόπηκε ο αγωγός εκφόρτωσης και ακολούθησε έκρηξη και πυρκαγιά στο πρημνέο τμήμα του πλοίου, όπου βρίσκονται και οι καμπίνες του πληρώματος. Στο σπίτι του Δημήτρη και της Παρασκευής Ποντικού που αγνοούνται, οι συγγενείς αγωνιούν αλλά και ελπίζουν. Τι να πούμε, μας αφήνουν δύο παιδιά. Φαντάζεστε τι να πω εγώ τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν λόγια. Για ποιο λόγο πήγες στο ταξίδι με το σύζυγό της? Πήγε για να ξεκουραστεί, έχουν οικοδομή και της είπε ο Γιάννης να πάνε να την πάρει μαζί του να ξεκουραστεί λίγο. Καθαρά για λόγους αναψυχής πήγε. Σήμερα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή και των Υφυπουργών εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση που θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής με ονομαστική ψηφοφορία. Χθες ο κ. Αντώνης Σαμαράς παρέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και στον νέο Υφυπουργό κ. Ιωάννη Τζούνη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το μέγαρο της Βασιλής της Σοφίας στις 12 το μεσημέρι. Ανταλλάσσοντας μια τυπική χειραψία με τον κύριο Σαμαρά, πέρασαν αμέσως στο γραφείο του Υπουργού, όπου έμειναν για λίγα μόνο λεπτά. Μου είπατε προχθές το βράδυ, κύριε Πρόεδρε, ότι ο καθένας γράφει την ιστορία του. Και είμαστε τώρα ακριβώς σε αυτό το σημείο. Κι εγώ που φεύγω, και εσείς που έρχεστε. Έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή για να μπορέσει το αίτημα του ελληνικού λαού που το εξέφρασε η χτεσινή απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας να βρει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και να οδηγηθεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λίγο νωρίτερα φίλοι και υποστηρικτές του κ. Σαμαρά είχαν κατακλείσει ακόμη και τον προθάλαμο του γραφείου του. Ο πρώην υπουργός εξωτερικών χειροκροτήθηκε και κατά την αποχώρησή του. Μετά το Πάσχα θα γίνει ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει σειρά επαφών με ξένους ηγέτες και με υπουργούς εξωτερικών. Δεν κάνω ανασχηματισμό τώρα. Θα το δούμε αυτά αργότερα. Οπωσδήποτε μετά και οπωσδήποτε και πολύ μετά το Πάσχα. Θα δούμε. Το πρώτο ραντεβού που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης με την νέα ιδιότητά του είναι στις Βρυξέλλες με τον Πορτογάλο Υπουργό Εξωτερικών κ. Πινέιρο. Την Πέμπτη θα συναντηθεί στην Αθήνα με τον Hans Dietrich Genscher, ενώ θα έχει σειρά τηλεφωνικών επαφών με πρωθυπουργούς χωρών μελών της ΕΟΚ. Πρώτος στόχος είναι μια νέα αναβολή στο θέμα των Σκοπίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης στην Κυβερνητική Επιτροπή, αφού επέκρινε τους χειρισμούς του κ. Σαμαρά, τόνισε πως είναι αισιόδοξος και ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για μεταστροφή της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Ο Genscher μου είπε ότι η Γερμανία δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί λύση στο θέμα των Σκοπίων με το οποίο δεν θα συμφωνήσει η Ελλάδα. Μετά από ωραία σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τη συμμετοχή των τριών υφυπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων, δρομολογήθηκαν αλλαγές στο Υπουργείο. Το Υπουργείο θα το διευθύνω απόλυτα. Στο σύνολό του, πλήρως. Ο κ. Τζούνης θα παρακολουθεί και το θέμα των Σκοπίων και αναλαμβάνει τα διοικητικά του Υπουργείου. Ο Υπουργός κ. Τσουδερού, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει και το Κυπριακό.
Ο κύριος Παπανδρέου χθες προσπάθησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι δηλώσεις του για ευθύνες του κυρίου Σαμαρά όσον αφορά το θέμα των Σκοπίων. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι η σύνθεση της κυβέρνησης είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τον Πρωθυπουργό και πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε συμφωνία για την αποπομπή του κυρίου Σαμαρά. Εάν πρόκειται να συγκρίνω τον Υπουργό Εξωτερικών Σαμαρά με τον Υπουργό Εξωτερικών Μητσοτάκη και Υφυπουργό Τζούνι, ασφαλώς είναι πολύ καλύτερη η περίπτωση η πρώτη και πολύ επικίνδυνη η δεύτερη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως μίλησε και για τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Έχω ασκήσει κριτική και αυστηρή κριτική για τις τακτικές κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Δεν έχω όμως θέσει υποαίρεση ή αμφισβήτηση την στρατηγική του σκέψη. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, η κυρία Λέκα Παπαρίγα, εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Ζάπιο Μέγαρο, κατηγόρησε τα υπόλοιπα κόμματα ότι οδηγούν τον τόπο σε εθνική τραγωδία, όπως υποστήριξε. Κατά την κυρία Παπαρίγα, το όνομα Μακεδονία είναι δεύτερο ή και το τελευταίο που πρέπει να συζητηθεί. Δηλώσεις για το θέμα των Σκοπίων έκανε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτερό, ο οποίος είπε ότι η χώρα του και η ΟΚ θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αναγνώρισης της δημοκρατίας αυτής με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Στην Ουάσιγκτον, οι κυβερνητικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος Μπους θα δώσει στην ελληνική κυβέρνηση το χρόνο που χρειάζεται για να βρει λύση στο πρόβλημα των Σκοπίων. Ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Δήμας μεταδίδει. Αρμόδιοι γραφειοκρατικοί κύκλοι του State Department και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν εγγράφως συστήσει στον πρόεδρο Μπούς να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην αναγνώριση των Σκοπίων, που σημαίνει και έτος του Μαΐου. Εν τω μεταξύ, παίζοντας ίσως το τελευταίο χαρτί που έχουν στη διάθεσή τους, ήδη τις προεκλογικές ανάγκες Μπούς, πολιτικοί παράγοντες που θεωρούν βάσιμες και δίκαιες τις ελληνικές αντιρρήσεις στο θέμα της ονομασίας καταβάλουν σύντομες προσπάθειες να πείσουν τον κύριο Μπούς να μην βιαστεί στη λήψη αποφάσεως για την αναγνώριση των Σκοπίων. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί θα πρέπει να πιεστεί ο πρόεδρος Μπούς από την γραφειοκρατία για να βιαστεί στη λήψη αποφάσεως για την αναγνώριση πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Υπογραμμίζεται σε επιστολή που εστάλει πρόσφατα στον επιτελάρχη του Λευκού Οίκου, Σάμιουελ Σκίνερ, από τους παράγοντες αυτούς που στοχεύουν έτσι να καθυστερήσουν κατ' ουσίαν για το 1993 τη λήψη της αμερικανικής αποφάσεως στο Σκοπιανό. Στη Σκέφτο βρίσκεται από χθες ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Hans Dietrich Genscher, ο οποίος σήμερα θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του νησιού και την Πέμπτη θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό. Το Γερμανό Υπουργό στο αεροδρόμιο υποδέχθηκε εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Παπαστάμκος. Η άφηξη του αρχηγού της γερμανικής διπλωματίας έγινε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αυτός είναι ο Σέρουιν, ένας από τους καλύτερους αστυνομικούς. Είναι ανιχνευτής εκρηκτικών υλών. Ο Γερμανός Υπουργός και η σύζυγός του αμέσως μετά την άφηξή του στο νησί του Παπαδιαμάντη κατευθύνθηκαν στην περιοχή της Καναπίτσας, όπου και φιλοξενούνται στη βίλα του ζεύγους Τάιε. Εν τω μεταξύ, ολόκληρη η Σκιάθος έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να τιμήσει αύριο τον υψηλό καλεσμένο της. Είναι ένας από εμάς, είναι ένας ημικάτοικος, μπορείς να πει κανένας, στη Σκιάθου. Όλα τα καλοκαίρια τα τελευταία 10 χρόνια τα περνάει στη Σκιάθου. Νέες προκλητικές δηλώσεις έκανε από την Άγκυρα ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Αχμέτ Φαϊκόγλου, παρουσία του Τούρκου Πρωθυπουργού Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Ο κ. Φαϊκόγλου επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για καταπίεση της δήθεν τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, ενώ ο κ. Ντεμιρέλ τόνισε ότι η Τουρκία δεν ξεχνάει τα παιδιά της Δυτικής Θράκης, που τα τελευταία 70 χρόνια έδωσαν μεγάλο αγώνα, όπως είπε. Αντιμέτωποι με τις κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας είναι πλέον η Λιβύη, καθώς στις 7 το πρωί εκπνέει το τελεσίγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την παράδοση των δύο υπόπτων για την ανατίναξη αεροσκάφους της Παναμέρικαν στο Lockerbie της Σκωτίας. Η Λιβύη έχασε τη δικαστική μάχη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να αποτρέψει την επιβολή των οικονομικών και στρατιωτικών κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και πλέον άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον συνταγματάρχη Καντάφη. Σε λιγότερο από 6 ώρες εκπνέει το τελεσίγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας προς την Τρίπολη να παραδώσει τους δύο Λίβιους υπόπτους για την ανατίναξη αεροσκάφου της Παναμέρικα στο Lockerbie της Σκωτίας το 1988 και κανείς πλέον δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια. Αν η Τρίπολη στις ελάχιστες ώρες που απομένουν δεν παραδώσει τους δύο υπόπτους, θα αντιμετωπίσει αεροπορικό αποκλεισμό, περιορισμό των διπλωματικών της αντιπροσωπείων στο εξωτερικό και εμπάρκο όπλων. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης απέρριψε με ψήφους 11-5 την προσφυγή της Λιβύης για τη λήψη συντηρητικών μέτρων κατά των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Την απόφαση χαιρέτησε η Ουάσιγκτον, απορρίπτοντας ταυτόχρονα πρόταση της Τρίπολης να παραδοθούν οι δύο υπόπτοι στην κυβέρνηση της Μάλτας. Στη Βοσνία-Ζεγοβίνη εξακολουθούν να μένονται συγκρούσεις με αποτέλεσμα ένα δεύτερο κύμα προσφύγων να εγκαταλείπει με κάθε μέσο την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Περισσότερα από 130.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τη Βοσνία-Ζεγοβίνη και η φυγή των προσφύγων συνεχίζεται, καθώς η απειλή ενός ολομέτωπου πολέμου είναι ορατή. Ο αριθμός των προσφύγων στη Βοσνία αυξάνεται με ρυθμό 4 έως 5.000 την ημέρα, δήλωσε εξωματούχος του ΟΗΕ.
Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν χθες από τον Μποσάνσκι Μπροντ στη Βόρεια Βοσνία ως το Μοστάρ στο Νότο, ενώ ο Ομοσπονδιακός στρατός κατέλαβε την πόλη Βίσιγκραντ. Για πρώτη φορά μάλιστα ο στρατός πήρε και επίσημα θέση, απειλώντας ότι θα προστατεύσει με κάθε μέσο τη σερβική κοινότητα στη Βοσνία. Λόγω της έντασης των συγκρούσεων, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Σάιρους Βάνς ανέβαλε για 24 ώρες τη μετάβασή του στη Γιουγκοσλαβία. Νέος κύκλος αίματος απειλείται στον Αγκόρνο Καραμπάχ μετά από τη δολοφονία του Αρμένιου Προέδρου του Τοπικού Κοινοβουλίου. Ο ανταποκριτής του Αντένα στη Μόσχα, Κώστας Κεχρινιώτης, μεταδίδει. Εν ψυχρό δολοφονήθηκε σήμερα το βράδυ ο αρμενικής καταγωγής 34χρονος Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ορεινού Καραμπάχ. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ειδησιογραφικό πρακτόριο Interfax, ένοπλοι Αζέροι εισέβαλαν στην οικία του Αρτούρ Μικρητσιάν και με αυτόματα όπλα άρχισαν να πυροβολούν. Η στιγμή δολοφονία του Προέδρου του Κοινοβουλίου έρχεται ως επισφράγισμα της εκδίκησης που ζητούσαν πολλές δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν μετά από τις φήμες που κυκλοφόρησαν βάσει των οποίων μεγάλος αριθμός Αζέρων βρίσκεται στα χέρια των Αρμενίων ως όμοιροι. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι εκ μέρους των Αρμενίων θα επακολουθήσουν αντεκδικητικά μέτρα. Από Μόσχα και τον Αντένα, Κώστας Κεφρινιώτης. Καλώς θα είναι το πρωί ο καιρός στην Αττική, από το απόγευμα όμως και μετά θα συννεφιάσει και ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες όπως προβλέπει η Μετρολογική Υπηρεσία και μας ενημερώνει ο μετρολόγος μας Σπύρος Λινάδος. Περισσότερα από την Εύη Παπαδάκη. Τοπική συννεφιά και λίγες βροχές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Ειδικά στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα βρέξει, ενώ είναι πιθανόν πρόσχερα να εκδηλωθεί και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 από φορ, και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 8 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα υπάρχουν λίγα σύννεφα, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν, θα βρέξει, χωρίς να αποκλείεται και εδώ να σημειωθεί πρόσχερη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 6 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει στους 14 βαθμούς Κελσίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών απλοποίησε το ωράριο των καταστημάτων που θα ισχύσει τη μεγάλη εβδομάδα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Αυτιά. Συνεχές θα είναι το ωράριο των καταστημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα ανοίξουν στη 1 το μεσημέρι και θα κλείσουν στις 7 το βράδυ. Και το Μέγα Σάββατο θα ανοίξουν στις 8.30 το πρωί για να κλείσουν στις 3 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θα μονιμοποιήσει το συνεχές ωράριο κατά τις περιόδους των εορτών. Από σήμερα άρχισαν και οι έλεγχοι της αγορονομίας σε ολόκληρη την αγορά και αναμένεται να ενταθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές. Ο χρυσός σημείωσε επίσης πτώση και έκλεισε στο Λονδίνο στα 339 δολάρια η ουγγιά. Στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο το δολάριο είχε 132,95 γεν, 1,6518 μάρκα, 5,5950 γαλλικά φράγκα, 1,5205 λεβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,7645 δολάρια. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις και εμείς σας ευχαριστούμε που και απόψε μείνετε κοντά μας για να μας παρακολουθήσετε. Καλή σας νύχτα. Κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στο πολιτικό προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο, το προφίλ αυτή την Πέμπτη στις 11 παρά 20 το βράδυ φιλοξενεί τον καθηγητή Κώστα Σιμίτη. Το τι θα γίνει και τι θα υποθεί στην εκπομπή αυτή θα το δείτε. Εγώ ένα μπορώ να σας πω από τώρα. Θα βγουν ειδήσεις. Το δικό μας ραντεβού λοιπόν, σημειώστε παρακαλώ, αυτή την Πέμπτη στις 11 παρά 20 το βράδυ από τον Αντένα.